Μπιλ Φιωρεντίνα το παιχνίδι. Βουτέλο με 2. Για τους υπεδοχούς. Τεχνία διαφορά και για τους δύο. Θα ανοίξουν το σκορ. Διακυρώσουν Αλμαδούδη. Πάντα είναι πολύ όμορφη η μέρα για μπάσκετ, βασικά. Το φινάλε, regular season, και για τις δύο ομάδες δεν κινδυνεύουν. Δεν στοχεύουν σε κάτι. Πάρουμε το φάουλ, ήταν το πρώτο ματικό για την Φιωρεντίνα. Παραφορά θα γίνει απ' έξω, όχι επιθετικό, δόθηκε. Η προέκταση του χεριού. Ο Μαλακός αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα φέρει την αναμέτρηση στην απόλυτη ισορροπία. Φάουλ. Το οποίο κέρδισε ο Κουτσκιούκης. Δεν υπάρχουν πολλές, χαμηλά δόθηκε. Να βγάλει τον διασμό. Θα την εξωτερικά. Τουλάχιστον. Θα πάνε στην κανομένη. Πάνε χαμηλά. Και άλλο φορά λεπτά. Στήκης ο υπερβολικός αντιδιασμός. Γήπεδο. Το Ζωνάς. Θα πετύχει το καλάθι. 6-27. Για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου εντός χορηγίνης της Ιταλίας που πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε ένα πολύ μεγάλο πάρτι, μασχετικό εννοώ. Thank you.
καλοχέρι, κατοχή για την Φιωρεντίνα, η οποία έχει στην κατοχή της. Σα συνόπινο, κατεστάρω με το λεπτό. Ούτε τώρα. Πάρα πολύ όμορφη πάσα προς τον Βιγγέλη, ποιος θα φέρει την αναμέτρηση. Την απόλυτη ισορροπία. Μονάς Συνόπουλο. Αρχίνει το λάθος. Θα ήταν την κερί εδώ. Η μπάλα κατέληξε και πάλι στα χέρια του Στασινόπουλου. Και δεν καταφέρνει να τελειώσει την φάση. Το 6-6 θα παραμείνει. Μπαλούδη θα στολίσει από την εκτίθεση. Τα καλάθια που τα έχω συγκεκριμένος στο το νούμερο 33.
Γιούκο. Θα συνεχθεί με τον Καλάφη 18-10. Από το νούμερο 26 λεπτού, η διεκτό έξινα 18-10. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Εδώ στο ενίσχυ φιλία, σκορ πρώτο δεκαλέπτου 18-10. Πάμε σε γρήγορη επίθεση και θα δικαιωθούν στο 100%. 20-14. Νέο εύστοχο σύγχρονο πόντο από τον Αθανασόπουλο, 2-2. Στην η άμυνα θα βγει, θα κάνουν την ευκαιρία να μέσουν ακόμα περισσότερο. Το καλάθι θα έρθει. 18. Αθανασόπουλος κάνει φράση. Είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει από το χέρι και τους υπόλοιπους και τους οδηγεί από το μείον 8, το μείον 2 τώρα, στο τριών πόντο. Άστο την υπερδίκη. Για να δούμε αν θα συμβαρίσουν, μπορούν να περάσουν και μπροστά με αυτό το τρίποντο. Δεν θα το κάνουν. Και κατέβασε το αμυντικό λιβάου. Φαντάς. Δεν μπορεί να βγει μπαλά. Αναστόπουλο, θα δει και αυτό. Παραλίγο. Δεν μπορεί να βγει μπαλά. Για τον Μέντρο, πολύ καλά έκανε και το πήρε. Και εγώ αυτό θα κάνω. Μάλιστα, βρέχει τρίποτα από τον Πειραιά. Κουτσούμι στο σκορέ. 63-18. 33. Παρασόπουλος, σύνδερο, μπορεί πάει. Καλλιγορία των παιχτών πλέον εμπίρ. Το συνόπουλο σέκοψε. Το βάζα στα ίσα. Τη βλέπα την αγνώση και θα το κάνουν. Ο Μακρύδης παραμέσει στις 3, 23, 20. Παρακολουθούμε εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο με τις στιγμής. Καλή άμυνα
σε ένα time out που ζήτησε ο Πάντος με την Λίρ και θα επανέλθουμε για τα υπόλοιπα 6-7 του δεύτερου δεκαλέτου. Το time out μείωσε. Πάλι σε θέση οδηγού. Τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν το 6-8 κάπου εκεί στα μέσα του Βέντε Καλέκου. Πικάσο τον Αθανασόπουλο, κάποιο εκτελήσει. Έβαλε άλλα κι άλλα απόψε. Ο Τσοκαρδιάς 26 22 Τσοκαρδιάς έχει δώσει λύσεις τη στιγμή που η Κιλμπίλ όλο δεν βλέπουμε είχανε λοκαρισμένες ο ποτέ άλλοτε πάντα εμφανίζεται ένα Τσοκαρδιάς και δίνει τη λύση. Γιαννόπουλος θα στοχίσει. Νέα θετικό rebound για τους Γιόλα. Γιαννόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, θα πατήσει καλά και θα κάνει το 26, 24. Νέο πλέψιμο για να δούμε μαζί. Εντάξει, το παιχνίδι είναι αδιάφορο. Τα παιδιά έχουν έρθει για να το ευχαριστηθούν. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Μαθρύνει σε εκπληκτικό κλέψιμο από αυτά που μας αρέσουν. Θα δώσει στον Μεσίκα και θα δώσει προβάδισμα. Είπαμε, τελευταία φορά ήταν εκείνο το 6-8 στα μέσα του πρώτου δεκαλεπτού. 26-28 τώρα. Δεύτερο παιχνίδι των 6 μήνες ανήκει ολοκληρωτικά στην Φιωρεντίνα. Έχει επιστρέψει από το μείον 8, είναι στο συν 2. Έχει πετύχει 18 πόντους σε 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να κάτι άλλο. Πάρω το Μαγκρίδι. Αυτό το εξήγη τώρα. Παναστοφυλός. Πάρει και πάλι την μπάλα. Δώσει χαμηλά. Μερτίκα. Μακρύνει να πάρει το εξήγητο. 26-30. Είναι κυβρίδης πάνε τα καλά. Η απάντηση δεν θα έρθει. Λάξα σε πρώτο χρόνο. Μαθήμα θα έρθει έξω την γραμμή των 6 και των 15. Ούτε τώρα. Thank you.
Μέση. Το γύρω στο αμυντικό. Εκεί στα σίγουρα τέλεια του Κοβαλιά. Πάρει την μπάλα από τον Μαντούδη. Την πίεση του Μαλακού θα βρεθεί εκτός ισορροπίας. Θα γίνει έτσι και αλλιώς θα είναι δύσκολη αποστολή του. Απέναντι σε έναν ψηλότερο παίκτη από αυτό. Το μάλλον στη θέση την οποία βρέθηκε. Ο δεν έχει κανένα πρόβλημα να πετύχει ακόμα ένα καλάθι για να ανοίξει την απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες στους 6 πόντους. 26-32. Επίσης στην δυναμή των 6-75 με την κρίση καλάθι. Θα και την μπάλα για τα δευτερόλεπτα, τα 24 ανήκους στους γηπεδούχους. Φαντάς Αλμπαντούς θα βάλει γι' αυτό. 32-32 είπαμε. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό, οι ομάδες που έχουν χωρίσει άγχος. Πραγματικά εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο και από τους δύο, νέο σύγκρον πόντο, ας από αυτή τη φορά. Αποτέλεσμα πρώτη μηχρόνου, η Μιτσίνα 32-32 θα επανέλθουμε το δεύτερο μήκρονο. Λοιπόν, το δεύτερο μήκρονο μόλις ξεκίνησε. Στουρνούσε 32-32. Τώρα θα κλέψουμε την μπάλα. Θανασόπουλος για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Αυτό το ίδιοξη. Όπως και ο Ρεντζίνα. Έχουν φέρει. Βλέπουμε εδώ κατά αριστερά. Η πιστή οπάδη της ομάδας. Κοντάς Κουργέλης. Κοντάς ο Μαρίνος έκοψε. Θέλησε να κάνει την μπάλα που δεν είναι την ποτέ. Κοντάς ακολουθεί ο Μαρακός. Νέο επιθετικό. Παίζουν πολύ εδώ. Τρία τα δύο. Καλάθι, νέα τρίποντη βόμβα από το νούμερο 14. Πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Ειδικά στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού, 35 όλα. Ο Μπαντήρης νέο, έτσι το κοσούρ, τα γρήγορα 2 πόντο. Φαίνεται είπαμε μια διάφορο και για τους δύο. Οι δύο ομάδες θα μας χαρίζουν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. 37-35 στο συν 2. Επιτρέπει για να δει με το Τσοκαντά. Θα σκορπίσει. Όχι, που δεν θα το κάνει. Μπάλα στο σίδερο περίπτωρο. Rebound, νέο θετικό rebound. Έχουμε μικρή διακοπή. Ο Κουσιούμης βρέθηκε στο παρκέ. Οι ρεφ διέκοψαν το παιχνίδι για να δουν αν είναι όλα okay. Και είναι.
Παναφορά το Σασινόπουλο. Περνάς, θα πάρει το screen για 2. 37-37. Οι δύο ομάδες πάνε χέρι-χέρι. Τεχνίδι, Master League παρακολουθούμε αφορά το ελληνικό κομμάτι. Νίκο Ελίου Τιχανό υπερβολικός. Η Ρετσίνα τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας 10 πόντους στο ενεργητικό της. Αυτή τη στιγμή είναι συν 29. Όλα αυτά σε διάστημα 13,5 λεπτών, 13,40 40-39. Δεύτερο συνεχόμενο. Μέσα όσο προβάδισμα στην ομάδα του με 6 συνεχόμενους πόντους από το νούμερο 8 της Φερεντσινά. Κάστα λάθη και φάουλ, 42-41, και θα γίνει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Νούμερο 26, Μπι, θα δώσει προβάδισμα εκ μέρους στην ομάδα του. Με συνεχή αναλλαγή πρωτοπορίας. Συμβλάσσεται, με μια ομάδα δίνει τη σκητάλη στην άλλη. Για να βλέπουμε να κάτσει μπίλια στο τέλος. Με τον εγχώριο της απαράτασης, θα παρακολουθούμε μέχρι στιγμής να παίζει δυνατά. Πάλα χαμηλά, ο Μπαντούδης θα σταθήσει. Το παραδείγμα τα σίγουρα χέρια του Αθανασόπουλου. Ας, χαμηλά, στη διατρίσα της 45, την φορά άστοχο. Πάνω από ποιον, ο τελευταίος που ακούπησε την μπάλα ήταν ο Μακρύβης, κατά χίλια του Σεμπίρ. 4:59, μπήκαν στα τελευταία 5 λεπτά. Το τελευταίο της αναμέτρησης στο φινάλε της regular season για το πρωτάθλημα της D2. Εκεί για τρεις πάνω από το άλλο έχουν κόλλησει οι δύο δύο θέσεις θα ανοίξουμε. Μας έχουν αποζημιώσει όμως και δύο. Παράπονο, Μακρύβης με τον Μπαντούδη, πολύ κακό. Μπάλα για ποιον, για Φιωρεντσίνα. Μάλιστα. Πάσα δεν πέρασε. Ο Μαρίνος θέλησε να δώσει θέαμα. Τονάς, πάρα πολύ όμορφη πάσα. Μακρύβης. Μακάρα. Βλέψουν την μπάλα και όλα όμως. Τονά θα πάρει το φάρμα. Μάλιστα. 42-43. Το δεκάλεπτο ανήκει δικαιωματικά στον κύριο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γραμμή των Ελεύθερων Βολών. Έχει
πετύχει 8 συνεχόμενους πόντους για την ομάδα του. Να φτάνει και 9, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Πήραμε το τελικό ριμπάουντ όμως. Λίβης, βλέπουν την μπάλα. Αλμπάντου είναι συγκεκριμένα. Ανασόπουλος για 3, θα μπει. 42, 46. Πάμε σε ένα time out. 3 και 20 για το τέλος της προτελευταίας στροφής της αναμέτρησης. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Οι απάντητες οδηγίες δεν θα μετατρέψουν στους δύο πάγκους. Ελεύθερες αγωνίες, στην πρώτη, 43-46. Άσυλο στην δεύτερη. Γκρίδης, Αθανασόπουλος και αυτό. 3-49. Ο Ραζόπουλος πραγματοποιεί πάνω σε ειδική εμφάνιση. Βλέπει το καλό της Σαμαρέλη. Μπορεί πάντα να παντούδει. Θα φορτίσει το 43-49. Θα παραμείνει το βάθμα 6 πόντων. Θα πάρει το αμυντικό, μπάλα χαμηλά, μπήκες από το χέρι πιανού. Τα αστέρια του Μαγκρίδη παραδείγμα σε το δύο ρεφ, προς αυτού του καθοκή για τους Γκούλκι. Πήγαμε στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. 43-49. Γκούλκις, Μαρίνο, αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα ρίξουμε στις 4 για να χωρίζει τους 2 αντιπάλους από εδώ το Ειρήνης Εφηλίας. Την πάτα από ποιον, να πάτε του Ρίς. Και για να δούμε αν είπε η ώρα τον Κίκη να χωρίζει το πόδι στο μομέντου. Θα ρίξει τη διαφορά, δεν θα τα καταφέρουν σε αυτή την επίθεση. Μας μιλά στο Μαντρίδη. Γυρίσουν την μπάλα με την Μονή, Βιόλα, Κανάς, Κυλογιαννόπουλος, Γιατρή, Καπλό, την μπάλα από ποιον, το Ερτζίνα. Με την εντύπωση ότι η μπάλα μπήκε από τα πόδια. Ναι, η μπάλα μπήκε από τα πόδια. Δραγκάζει. Πάρα Στεφάνη. Συλλογιαννόπουλος. Θα είναι το σκορ στο
23ο δεκάλεπτο. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε για την τελευταία στροφή της ανάμεσης. Λοιπόν, το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Εδώ θα λύσουν οριστικά τις έκτοτες διαφορές τους. Αγωνιστικές σημαντά. 45-54. Πήγαμε σκόρε. Πάμε με 9 κοντό. Αλλά ήρθε απευθείας για τον Σουλιανόπουλου και έκανε το λάθος. Yeah.
πάρει το φάουλ που θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Αυτό 59 το συν 11 πήγαμε σε τελευταία 5 λεπτά. Λάθη και φάουλ τον Κουβαντά, μάλιστα 50-59. Συν 6 ο Κρίν, ο οποίος θέλει δικαιώμα και για μία ελεύθερη βολή. Για το τέλος, είναι το φινάλε και για τους δύο, Ζηλογιαννόπουλο, βάλα στο σίδερο. Ζηλογιαννόπουλο και επιθετικό. Μπαντούτης δεν θα βρει στόχο. Οι δύο θα τα καθαρίσουν γιατί είναι σε αμυντικό rebound. Θα πάει μέχρι μέσα. Ο Μαλακός δεν έχει κανένα πρόβλημα να στείλει τη διαφορά στους 14 πόντους, η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής, 90-64. Νομίζω πάτησαν τον πόνο στο γκάζι. Μαρίνος, ούτε αυτός. Σε καταλιά στην κυνήκη η Σκορεντζίνα στο φινάλε regular season, ο Μακρύβης θα στείλει τη διαφορά του 16 90-66. Νομίζω ότι κάπου εδώ εντάξει, έχουμε δει τα μαντάκια μας πάρα πολλά στο συγκεκριμένο άθλημα. Γελίς πήγε να πετύχει ένα εξαιρετικά δύσκολο καλάθι. Ματσάρα μετά. Άνοιξε. Τελικός. Θα λέμε εδώ με τους, τα παιδιά του παιχνιδιού που ακολουθεί. Είναι τελικός. Δεν μπορούμε να μην το κάνουμε. Θα πατούν τους θα πάρει το rebound. 90-66. 2-10. Τα 126 του Ιωδιού. Ο Κίδης, και πάλι στα δικά του χέρια εδώ, 50-68. Thank you.
73-68. Νούμερο 9. 54 δευτερόλεπτα πριν οι δύο ομάδες αποχαιρετήσουν το πρωτάθλημα της B2 για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Θα ανανεώσουν το ραντεβού τους. Για την ακρίβεια αυτό θα μάθουμε μετά το τέλος της συνέντευξης. Θα γίνουν οι ερωτήσεις για το αν θα βρεθούμε στο Summer. Προφορτικά τη νέα χρονιά. Δευτερόλεπτα 53-68 από τη δίνουν όλα, θα είναι και το τελικό σκορ. Συγχαρητήρια και στους δύο, παρακολουθήσαμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. 2-2 B Φιωρεντίνα 53-68. Το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα στις δύο ομάδες εντός ο Ελληνικής Φιλίας.